Czas na hymn reprezentacji Grecji. Ladies and gentlemen, national anthem of Greece. Το βλέπετε εδώ, τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο, τον προπονητή που οδήγησε στο Triple Crown την ομάδα του Αθηναϊκού. Ήταν φέτος τη Λότος Γκντίνια στην Πολωνία και του χρόνου θα βρίσκεται στον πάγκο της τουρκικής Φενέρμπαχτσε. Η Ταμάνε, η Μπάσκο, η Μπάπκινα, η Κάρκλινα και η Γιανσόνε είναι η πεντάδα που επιλέγει ο Τζόρτζι Δικαιουλάκος. Και σε λίγο θα δούμε και την πεντάδα της εθνικής μας ομάδας με την Καλέτζου, την Μάλτσι, την Καλτσίδου, την Πέλη Παπαμιχαήλ και την Άννα Σπυριδοπούλου. Παθήσει να κάνει τον αγώνα της να παίξει αυτό που ξέρει. Δεν έχει η ελληνική ομάδα ψηλή παίχτρια, δεν συνηθίζει να παίζει μέσα στη ρακέτα. Πιέζει πάρα πολύ. Θα δούμε όμως σε ποια θα είναι η κατάσταση της ελληνικής ομάδας. Στα φιλικά της η ελληνική ομάδα είχε 5 νίκες και 5 ήττες. Αυτά που έδωσε ώστε να προετοιμαστεί για την Πολωνία. Η Λετωνία μια υπολογίσιμη δύναμη ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένατη το 99, έκτη το 2005, τέταρτη το 2007 στην Ρώμη και έβδομη το 2009 στο δικό της ευρωμπάσκετ. Η πρώτη επίθεση είναι για τις Λετωνές με την Μπάπκινα, η οποία θα πετύχει το καλάθι. Μετέχει στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Προτίμησε να ξεκουραστεί. Εδώ έχουμε το άστοχο τρίποντο τώρα για την Λετωνία. Ευνηδιασμός για την ελληνική ομάδα με την Μάλτσι, Καλτσίδου, Σπυριδοπούλου είναι έστοχη. Βλέπετε τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο να δίνει κάποιες οδηγίες. Μπάπκινα για τις Λετωνές. Κάνει το drive, η τάπα από την Παπαμιχαήλ, θα κερδίσει όμως η ίδια την μπάλα, η δεύτερη τάπα από την Μάλτσι. Το μεγάλο επιθετικό όπλο για την ελληνική ομάδα. Παπαμιχαήλ, συγγνώμη Σπυριδοπούλου, για την Καλτσίδου. Για τρεις από τη γωνία θα ευστοχίσει. Παραφορά από την Μπάπκινα, Γιανσόνε θα ευστοχίσει. Λετωνία με 7-5, Μπάπκινα, εθνική ομάδα. Πιέζει στην περιφέρεια, το τρίποντο είναι από την Κάρκλινα, είναι άστοχο. Καλάθι και φάουλ όμως στην συνέχεια από την Μπάσκο για την Μάλτσι. Είναι εξαιρετική η πάσα για τη Σπυριδοπούλου, αλλά αυτή θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. 12 για την ελληνική ομάδα, Καλέτζου για 2 είναι εύστοχη. Πάνε και τώρα η ελληνική ομάδα με την Μάλτσι. Θα κάνει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. Εδώ φαίνεται η πολύ μεγάλη κλάση της Εβίνας Μάλτσι. 12-10. Μένουν 14 δευτερόλεπτα για την ελληνική ομάδα. Καλέτζου. Μάλτσι. Και πάλι για τρεις και πάλι εύστοχη Εβίνα Μάλτσι. Με 2-2 τρίποντα η ελληνική. Νιέντολα. Νέο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 5 μάχη για το rebound. Μέσα στο καλάθι για την Ταμάνε, Τσίδου Σπανού, Δημητράκου, Μάλτσι και Καλέτζου. Σπανού μέσα στο καλάθι στη γωνία για τη Δημητράκου. Είναι εύστοχη. Νομίζω ότι είναι για 2 πόντους όμως έδειξαν οι διαιτητές. Ελλάδα-Λετωνία στο τέλος της πρώτης περίοδου 16-14 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Και ενώ εσείς βλέπετε κάποια highlights από την πρώτη περίοδο. Μια πρώτη περίοδος η οποία δεν ξεκίνησε καλά για την ελληνική ομάδα. Η Λετωνία πίεσε αρκετά στην περιφέρεια και η αλήθεια είναι ότι μας πληγώνει πολύ το ότι μέσα από το ζωγραφιστό η Λετωνία έχει βάλει 8 πόντους εναντί κανενός της ελληνικής ομάδας. Είπαμε, εκεί υπάρχει αδυναμία. Όμως η ελληνική ομάδα έχει
3 στα 7 τρίποντα, όταν η Λετωνία έχει 0 στα 3. Βάμπγινα, Κούμπλινα για 3, είναι εύστοχη. 10. Είναι παντεμένη. Με Έλληνα εδώ και 5 χρόνια, η Δε Μέρφη έχει Ελληνίδα μάνα. Θα μπορούσε να αλλάξουν τα πράγματα για την ελληνική ομάδα να είναι πολύ καλύτερη μέσα στο καλάθι. Εκεί που υπάρχει αδυναμία. Εδώ υπάρχει καλάθι από την Άρτεμις Πανού. 10. Πατώντας η Δημητράκου και πάλι είναι εύστοχη, αλλά και πάλι πατούσε. Δημητράκου, δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Βιάστηκε ζωή Δημητράκου, Κάρκλινα, καλάθι. Βάπκινα, μπορεί να έγιναν και βήματα, αλλά η Λετωνία δεν συγχωρεί. Μάλιστα που ζητάει αλλαγή, δεύτερο φάουλ. Πρέπει να πάτησε πάνω του Σινιέντολα. Εδώ το κεφάλι της, γλίστρησε η Μάλτση. Για την Καλτσίδου. Περάσει και πάλι Σπυριδοπούλου στον αγωνιστικό χώρο. Καλέτζου. Καλτσίδου για 3 από τη γωνία. Δεν συγχωρεί για 2. Πάνω στην Ταμάνε. Και η ελληνική ομάδα τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Καλέτζου για 3. Είναι εύστοχη. 25-25. Είναι καλές ειδήσεις για την ελληνική ομάδα. Η ελληνική ομάδα που έχει την Μάλτση με 6 πόντους, την Καλέτζου με 5, την Δημητράκου με 4, την Χατζηνικολάου και την Καλτσίδου με 3, την Σπυριδοπούλου και τη Σπανού από 2. Για τη Λετωνία η Ταμάνε έχει 6 πόντους με 7 rebound, παρακαλώ. Για την ελληνική ομάδα από 2 φάουλ έχουν Καλτσίδου με την Μάλτση και την Σπανού. Για τις Λετωνές η Μπάμπκινα έχει 2 φάουλ. Παπαμιχαήλ γυρίζει, δύσκολη προσπάθεια. Εξαιρετική όμως στο 7-0. Εδώ όμως η Ταμάνε θα βρεθεί μόνη της. Μιλάς στο καλάθι. Έχει προβάδισμα ένα της Κάρκλινα. Χατζηνικολάου. Καλτσίδου για 3. Εν στάση εύστοχη. Πυριδοπούλου και τώρα Καλέτζου. Προσπαθεί να ανοίξει τον εφημιασμό. Έχουν επιστρέψει μετά της Λετωνίας. Καλέτζου. Δύσκολη προσπάθεια αλλά καλάθι. 6 για την επίθεση. Ταμάνε κλέβει Καλέτζου και προσπαθεί να φύγει στον εφνιασμό. Δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ από την Τούλα Καλέτζου. Η Μάλτση, προσπάθεια για την ομάδα της Λετωνίας. Η Τάπα δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Το τρίποντε για την ομάδα της Λετωνίας είναι εύστοχο. Ζητάει την μπάλα η Καλτσίδου με αντίπαλο την Νιέντολα. Ζητάνε φάουλ οι Ελληνίδες παίκτριες. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Μπάσκο, 2 στα 2 τρίποντα. Για να δούμε λογικά την τελευταία επίθεση του αγώνα για το πρώτο ημίχρονο. 8, 7, 6, Μπάσκο και πάλι για 3, όχι. 36-35 για την Μάλτση, για την Καλτσίδου, ευστοχή πολύ. Βάπκινα. Μέσα στο καλάθι εκεί που η ελληνική ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ο 7, Καλτσίδου. Καλή Καλτσίδου, πολύ ωραία προσπάθεια και θα φτωχίσει. Μάλτση, Δημητράκου, Μάλτση. Δύσκολη προσπάθεια αλλά καλάθι από την Εύβοια Μάλτση. 41-38. Εδώ θα φτωχίσει τα Μάνε, το rebound, καλάθι. Πρέπει να επιστρέψει η Λετωνία, προσπαθεί να βγάλει τον εθνιαζό. Μπάμπκινα για 3 μέσα. Καλέτζου είναι άστοχη, αλλά η Παπαμιχαήλ ανανεώνει την επίθεση ελληνικής ομάδας. Μάλτση, πολύ ωραία η ασίστα από την Καλέτζου. Παπαμιχαήλ. Καλέτζου για 2, ευστοχή. 4. Χατζηνικολάου, πολύ ωραία προσπάθεια από την Όλγα Χατζηνικολάου. 47-44. Καλάθι. 48-48. Νεγλίτε, κλέβει η Μάλτση. Πολύ ωραία η πάσα της για την Χατζηνικολάου. 50-48. Καλέτζου, Χατζηνικολάου.
Μάλτσι, η προσποίηση, το σουτ, καλάθι. 52-50, Τονία, 17 λάθη, Ελλάδα 8. Πλέον η Καλτσίδη θα πρέπει να είναι και προσεκτική. Μπάμπκι νομίζω ότι έχει κάνει βήματα. Νομίζω ότι έχει κάνει βήματα, παρόλα αυτά οι διαιτητές το δίνουν και στη συνέχεια πετυχαίνει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. 52-52. 54-53, πολύ ωραία γύρισαν την μπάλα οι παίκτες του Κώστα Μίσα. Μάλιστα και πάλι στην Χατζηνικολάου. Καλέτζου είναι μόνη της η Μάλτση από την γωνία, ένα τρίποντο, ναι! 57-53 για την ελληνική ομάδα. Τα δύο τρίποντα από την Μάλτση και την Καλέτζου βάζουν την εθνική μπροστά με 6 πόντους. Στο πιο κρίσιμο σημείο η Καλέτζου με διαφορά 17 πόντους. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν γίνει και βήματα. 61-57. Θα στοχίσει, αλλά rebound από την Καλτσίδου. Ένα ακόμα rebound για την ελληνική ομάδα. Και εδώ φαουλ. Χατζηνικολάου. Βάζει έξω για την Καλέτζου για τρεις. Τελειώνει το παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα θα πάρει μια σπουδαία νίκη. Βλέπετε πώς το πανηγυρίζουν οι παίχτριές τους. Με 67-57. Μπράβο στα κορίτσια του Κώστα Μίσα που το πανηγυρίζουν. Δείτε πώς. Πολύ σημαντική νίκη. Πολύ σημαντική νίκη, γιατί με αυτή τη νίκη κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περνάνε και στην επόμενη φάση.